Σας γεια σας από τη Ρώμη και το πρώτο συγκίνημα και για τις πεντάδες των δύο ομάδων, για την ελληνική ομάδα του Πρωταθλητή Ελλάδος και επίδοξο Πρωταθλητή Ευρώπης. Φασούλα, Σάρλα, Τσιγάλα, Ρίβερ και Νάκη, ενώ για τους Ισπανούς ο Ρίβερ που πηδάει στο τζάμπολ και το κερδίζει. Ο Τζόρτζεβιτ που τσιμπάλα, ο Χιμένες, ο Σάμι Φερνάντες και ο Λιθουανός ο Αυτούρας Κανισόβας συγκροτούν την πρώτη την αρχική πεντάδα των Ισπανών. Ξεκίνημα του αγώνα με σούτ από το high post από τώρα με Τόμιτ και Ρίβερ δίδυμο οργανωτών. Πάρλας, Βέλτ και Σιγάλα. Ο Ολυμπιακός κάνει σε δύναμη και ζωστοψήματα με το Βέλτ, αλλά κερδίζει μακρινό σούτ σε σχέση με το Φασούλα. Σιγάλα για τρεις. Ο αρχηγός είναι αυτός που δίνει το σύστημα για την αντεπίθεση του Ολυμπιακού. 11 για τη λήξη. Σιγάλα, πολύ έξυπνα στο Βέλτ. Ένα όμορφο lay-up. Ακούτε και τι γίνεται. Από το 7.500 λάθος του Ολυμπιακού. Τόμις. Ρίβερς έχει χώρο. Διεμβολίζει την άμυνα των Ισπανών και φτωχεί. 15-16 και ο Ολυμπιακός φτάνει στο πόδι. Με αντίπαλο τον Τσοφρέσεγκα, 3 από τον Αμερικανό. Εύστοχος και ισοφαρίζει για πρώτη φορά στον αγώνα. 18 όλα, 5-50 για τη λήξη. David Rivers με 10 πόντους και απίθανα ποσοστά σε όλους τους τομείς. Ζητάει κάτι. Κομισάριος είναι ο κύριος Σάπερ. Γνώριμος και κάνει έντονη διαμαρτυρία για την καταχώρηση κάποιου φάουλ, νομίζω, σε κάποιον παίκτη. Εν πάση περιπτώσει, εάν ο Rivers δεν πάρει περισσότερο το παιχνίδι επάνω του, ο Ολυμπιακός θα έχει δυσκολίες. Βέλτ. Άστοχος για την φορά. Φασούλας, καρφώνει και φάουλ. Το δεύτερο ξέσπασμα που ζητούσε ο Ολυμπιακός από τον αρχόδηρο. Rivers. Εκμεταλλεύει το Rivers, ένας πανέξυπνος παίκτης στο διπλό μαρκάρισμα πάνω και έκλεψε κιόλας. Rivers, Παπα-Νικολάου και κάρφωμα. 25-22 για τον Ολυμπιακό που βάζει τις μηχανές στο φουλ. 3-40 από τη λήξη για το Σιγάλα. 25-22 Ολυμπιακός. Τόμις από τα 7,5 μέτρα, είναι εύστοχος. 28-22 Ολυμπιακός διευρύνει τη διαφορά, την πάση σε 6 πόντους. Ρίβερς, Τόμις, Φασούλα, Στάρλα και Σιγάλα στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Κανισόβας, Φερνάντες, ενώ το ντάμπλ κερδίζει από το Φασούλα. Κανισόβας, Φερνάντες, Τζόρτζεβιτς, Ανδρέου και Χιμένες με χαμηλότερο σήμα Ρενέτη, μια που ο Ντουένιας και ο Ρίβερς και ο Ρίβας είναι φορτωμένοι από 3 φάλ και δεν έχουν αποδώσει και το αναμενόμενο. Σιγάλας με αντίπαλο τον Κανισόβας. Στάρλα, Ρίβερς, Τόμις με αντίπαλο τον Φερνάντες. Γάλα, Rivers, βρίσκει χώρο, το φτάρει για δύο, θα στοχίσει μια ώρα, Rivers. Γάλα. Τόμιτ, σηκώνεται και φτωχεί. 36-23 φάουλ, Γάλα, Rivers, μαζί πάρα τον Εστεγέρ. Κάρλας με πράσινο καλάθι, θέατρο από το Χιμένες, θα στοχεί όταν ο σχεδίσει την μπάλα. Καρφώνει, δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Ζούκεμπραν και θα ήθελα να δω το βίντεο να δω γιατί δεν μετράει. Σιγάλα. Ρίβερ. Νέο θέατρο από τον Εσεγέρ. Σιγάλα για τρεις. Είναι εύστοχος. 39-29 διαφορά στους 10 πόντους για τον Ολυμπιακό. Ένα, διότι έχουμε ζώνη. Να η πρώτη ζώνη του παιχνιδιού, 2-3 από τους Καταλανούς. Τόμιτς. Ρίβερ. Φασούλας. Ρίβερ. Τόμιτ, η ώρα του Τόμιτ ή του Σιγάλα. Μπορεί και του Ρίβερ για τρεις. 4-3-2 πρέπει να γίνει το σουτ. Το πιο σίγουρο σουτ είναι όταν καρφώνει την μπάλα. Λένε και έχουν δίκιο. 42-33, 14 λεπτά πριν από τη λήξη της επανάληψης. Από τα χέρια του Ρίβερ, η μαγική ασίς για το Φασούλα από εκεί. Δεν έχει κανένα πρόβλημα στη λήξη. Βέβαια, εδώ Μιχα θα δείξει και κάτι παραπάνω. Το κύπελο για αυτόν και τον Ολυμπιακό. Ο Ρίβερς πάντως φτάνει τους 17 πόντους μέχρι τις 6 βολές. Δείτε εδώ τι έκανε. Ο σκηνοθέτης ακολουθεί τα χνάρια του Ρίβερς. Ρίβερς με 17 πόντους μέχρι τις 6 βολές. 4-7 δίποντα, 1-2 τρίποντα και 3 ασίς. Ευστοχή και πάλι. 44-35. Πάλι σε ζώνη η Μπαρσελόνα. 2-3. Η φορά των ψηλών αναγκάζει τον Αΐτο να πάει σε ζώνη. Rivers. Πολύ όμορφα στον Παπα-Νικολάου. Τάρλας, η τάπα από το Τουένια. Τάρλας εναντίον τριών. Παπα-Νικολάου.
τρυπώνει και πετυχαίνει το καλάθι. 46-35. Τόμι για τον Ρίβελ. Η ζώνη παραμένει. Παπα-Νικολάου. Πατά γερά. Και ο Τάρλατ με φόλο του πάνω στο καλάθι. 48-30. Ρίβελ, πιάσε τον τώρα. Ένα εκπληκτικό καλάθι. Από τον David Riemer φτάνει τους 20 πόντους, το 5 στα 8 τίποτα και οδηγεί τον Ολυμπιακό στην χρυσή κορυφή της Ευρώπης. Δείτε εδώ τι έκανε ο Riemer. Εκεί ποιος θα το πιάσει. Riemer, Riemer από τις τεχνικές και τα συστήματα να δώσει πάθος, να ευθύσει ένα πάθος στους παίκτες του. Παπα-Νικολάου, Τόμιτς. Riemer, παίκτες του Ολυμπιακού που πάνε σε όριμες επιθέσεις. Παπα-Νικολάου για 3, εστοχή είναι! 53-40, η διαφορά εκτοξεύεται στους 13 πόντους, 8 και 20 για την ίδια. Τέταρτο φάουλ και για τον Αντιτρέου. Και τώρα τρέχουμε. Εναντίον του Καρισόβας δεν έχει κανένα πρόβλημα. 59-43 και μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με το ένα χέρι κρατάει το κύπελο. Απομένει να αναρπάξει και με το άλλο 5 και 15 πριν από τη λήξη. Δείτε το σπριτ του Ρίβερ. Ένα ακόμη, αλλά εμείς πάμε σε ένα γρήγορο time out. Ρίβερ. Και όλε. Τόμις. Όλε για το Ρίβερ. Ένα πάρτι που έχει ξεκινήσει. Φάουλ, στηρίζεται από τον Γιούγκε Μπραντ, από τον Κατακτά, δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Δύο στους τρεις για την κορυφαία χώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την Ελλάδα. Μετά το κύπελο κόρας του Άρη, μέσα στην Τουρκία, επί της Οφαπούρσα. Έρχεται ο Ολυμπιακός σήμερα εδώ, απόψε στη Ρώμη, να μεταβάλει ένα αγχώδη πρωτεμήχρονο, αγχώδης πρωτεμήχρονο, σε μια μεγαλειώδη επικράτηση, σε μια εκπληκτική αμυντική βραδιά. Σημαίνες, κόβει βασούλα σαν το καλάδι, σωστά μετράει χτύψη πάνω στο ταμπλό. 67-52, 2 λεπτά για τη λήξη, 2 λεπτά αγωνιστικά απομένουν για το μεγάλο πάρτι που θα αρχίσει εδώ. Το Παλαέον και αργότερα σηκώνταν αντιτρέπει στην πιάσα Εσπάνια και σε όλους τους χώρους της Ρώμης. Ακούτε τι γίνεται, Τόμις και τον κυνηγούν οι δυο Καταλανοί, Τζόρτεβιτς και Σοφέσα. Απέναντι και ο Σοκράτης Κόκαλης έχει χαλαρώσει. Τόμις για δύο εύστοχος, όλα μπαίνουν μέσα πια. Σιγά πιο έξι να δηλαδή στο σωστό χρόνο για το Τζάμπολ. 1-20, 69-54 για τον ήδη πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Φάουλ πάνω στον Μπακασιά που ευκαιρία για αυτό να χρηστεί και σκόρερ. Εδώ Φιλανδός Γιούμπραντ και εδώ μένοντας στο 0 σήμερα ο Τζόρτζεβιτς. Μόλις 6 πόντους με 2 στα 8 τρίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. 4 λάθη. Μπακασιάς. Σήμερα όλοι ευστοχούν. 1 και 17 πριν από τη λήξη. 70-54 για τον Ολυμπιακό. Με άμυνο για σεμινάριο. Σε αυτό το Μανικολάου εξήκω κάρφωμα δεν μετράει. Σχολαστικότατοι διευθυντές διαπιστώνουν έστω αυτή τη μικρή την ελάχιστη παράβαση. 70-54, 1-15 για την λήξη και ο Τζόρτζεβιτς. Ατομική προσπάθεια και πάλι αστοχή. Το καλάθι από το Χιμένες, ο Γερόλικος μαζί με τον Κανισιό μας προσπαθούν μόνοι τους. Καρακτερός, 70-56 και περνάμε στο τελευταίο λεπτό αυτού του μεγαλειώδους τελικού. Τόμις. Μπακασιάς. Τόμις. Και ας αρχίσουν τα τραγούδια. Τόμις ταλαιπωρεί τους πάντες, Παπα-Νικολάου, το πίβοτ. Καλάθι και αυτό. 72-56, 39 δευτερόλεπτα από την αποθέωση. Τζόρτζεβιτς. Χιμένες. Τζόρτζεβιτς. Χιμένες. Τζόρτζεβιτς, Χιμένες, αστοχή. Τάρλας. Thank you.
14-13 για την ρίξη του αγώνα Στόμιτς για τον Καλακτερό. Καλακτερός για τρεις. Είναι άστοχος. Χιμένες. 3-2-1 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 73-58.